Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε θυμωμένη στο εξώφυλλο του βίντεο, γιατί δεν είμαι απλώς θυμωμένη, είμαι εξοργισμένη από ένα μήνυμα που έλαβα μόλις τώρα στο Instagram από μια φίλη του καναλιού. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και συγγραφέας και στο κανάλι μας εδώ πέρα είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Το διαβάζω αμέσως. Καλημέρα Θέκλα, ελπίζω να είσαι καλά. Ήμουνα καλά προτού διαβάζω αυτό που μου στείλες. Βλέπω τα βίντεό σου και δουλεύω να αναπτύξω το τοξικό ραντάρ μου. Το τοξικό ραντάρ είναι η αίσθηση που έχουμε, η ικανότητα που αναπτύσσουμε να διαισθανόμαστε την τοξικότητα γρήγορα σε ανθρώπους οι οποίοι αλληλεπιδρούν μαζί μας καθιονδήποτε τρόπο. Θα ήθελα να σου αναφέρω κάτι που έτυχε μόλις πριν λίγη ώρα στην κόρη μου 17 ετών όταν επέστρεφε από τις πανελλήνιες εξετάσεις της. Πέρασε δίπλα από δύο νεαρούς άνδρες και λέει ο ένας τον άλλο γελώντας. Ευτυχώς έχω μοιοπία γιατί όλες από μακριά ωραίες φαίνονται. Το είπε αυτό μπροστά σε μια κοπελίτσα 17 χρονών η οποία μόλις επέστρεφε από τις πανελλήνιες εξετάσεις της. Τι είπε ο άνθρωπος. Ευτυχώς έχω μοιοπία γιατί όλες από μακριά ωραίες φαίνονται. Σαν να έλεγε τώρα που τη βλέπω από κοντά δεν μου φαίνεται ωραία. Πόσο μισογύνης, πόσο επιφανειακός και συχαμερός προβληματικός άνθρωπος μαζί σου. Συμφωνώ με τη μητέρα της κοπέλας με τα επίθετα που δίνει για αυτή τη συμπεριφορά. Μισογυνιστική, επιφανειακή συμπεριφορά, συχαμερή και προβληματική συμπεριφορά. Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν χρήσιμο να το κάνεις βίντεο, αλλά πιστεύω πως ναι, επειδή αυτά τα σχόλια μπορούν πραγματικά να ρίξουν το ηθικό και την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που είναι αποδέχτης τέτοιο σχολείο. Φιλιά σου, εύχομαι μια όμορφη μέρα. Θα δυσκολευτώ λίγο να είναι όμορφη μέρα μου μετά από αυτό που μόλις άκουσα. Πραγματικά έχω σοκαριστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που ακούω για την ανθρώπινη κακία. Ψυχολόγος είμαι. Ψυχολόγος είμαι και οι ψυχολόγοι συνήθως καλούμαστε να περιθάλψουμε ανθρώπους οι οποίοι τραυματίζονται ψυχικά από την ανθρώπινη κακία άλλων ανθρώπων. Είτε αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του κοντινού τους περιβάλλοντος, είτε είναι άνθρωποι που έρχονται για λίγο κοντά τους. Σκεφτείτε αυτό το σκηνικό. Μία κοπέλα 17 ετών φεύγει από τις εξετάσεις της. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε πόσο άγχος έχει η κοπέλα αυτή που δίνει πανελλήνιες εξετάσεις, πόσο ξενύχτη έχει ρίξει, πόσο διάβασμα έχει ρίξει και πόση αγωνία έχει περάσει. Και πόση ανακούφιση μπορεί να νιώθει ότι έδωσε και αυτό το μάθημα. Και πόση άγχος επίσης για το ότι τώρα πρέπει να προετοιμαστώ για το επόμενο μάθημα. Και περπατάει στον δρόμο αμέριμνη. Σίγουρα, μία κοπέλα η οποία φεύγει από τις πανελλήνιες και πάει προς το σπίτι, το πιο πιθανόν, το τελευταίο πράγμα που να έχει στο μυαλό της να είναι να βλέπει γύρω της ποιος την κοιτάει, ποιος την κορτάρει, ποιος τη φλερτάρει, να βλέπει τους άνδρες γύρω της. Είναι πολύ πιθανό να μην τους πρόσεξε τους νεαρούς. Να μην τους είδε. Εάν βρισκόντουσαν σε ένα άλλο περιβάλλον, για παράδειγμα σε ένα μπαράκι ή σε ένα κλαμπ, και έβλεπε δυο νεαρά αγόρια, μπορεί να τα γλυκοκοιτούσε. Προφανώς δεν τους έδωσε σημασία η κοπέλα, γιατί δεν θα τους είδε καν. Και αυτή ενοχλημένη, αυτός που το είπε, έριξε αυτή την απίστευτη κακία. Ευτυχώς έχω μοιοπία, γιατί όλες από μακριά ωραίες φαίνονται. Σαν να της έλεγε, σε είδα από μακριά, μου φάνηκες ωραία και τώρα που σε βλέπω από κοντά και εσύ δεν με έχεις κοιτάξει και εσύ δεν έχεις δώσει περιθώριο να φλερτάρω μαζί σου, σου λέω ότι είσαι άσχημη. Εξαιρετικά κακοποιητική συμπεριφορά. Την οποία δεν την κάνουν μόνο αγόρια, την κάνουν και κορίτσια. Δεν την κάνουν μόνο άνδρες, την κάνουν και γυναίκες. Στην περίπτωση αυτή, έτυχε να το κάνουν δύο νεαροί άνδρες, δύο αγόρια σε μία κοπέλα. Ακούω πολύ συχνά τέτοιου είδους σχόλια, τα οποία γίνονται είτε φωναχτά για να τα ακούσει το πρόσωπο για το οποίο γίνονται αυτά τα σχόλια, ή το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται αυτά τα σχόλια, γίνονται φωναχτά, επίτηδες. Περνάς από κάπου και λένε πολύ χάλια αυτή, τι παχιά που είναι, ή τι είναι πολύ αδύνατη, είναι κοντή, είναι πολύ ψηλή, είναι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σάμπος και κάνουμε πασαρέλα όταν περπατάμε στον δρόμο.
όταν βγαίνουμε έξω στον δρόμο για να πάμε να κάνουμε τις δουλειές μας ή για να πάμε να κάνουμε μια βόλτα ή για να επιστρέψουμε από τις εξετάσεις μας ή για να πάμε στις εξετάσεις μας. Όταν κυκλοφορούμε έξω, βγαίνουμε για να μας δουν. Βγαίνουμε για να μας πάρουν μάτι. Και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι και είμαστε υποχρεωμένες να είμαστε πάντοτε στην τρίχα, μην τυχόν και οι κριτές μόδας του πεζοδρομίου μας βρουν λαθασμένα. Ντυμένοι στην τρίχα, βαμμένοι, περιποιημένοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι απαράδεκτες τέτοιες συμπεριφορές. Πώς ξεκινούν συνήθως αυτές οι συμπεριφορές? Αυτές οι συμπεριφορές συνήθως ξεκινούν από εσωτερικά κομπλεξιλίκια που έχει αυτός που τις κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευχαριστημένος με την εμφάνισή του, είναι ευχαριστημένος με το σώμα του, είναι ευχαριστημένος με το πώς μοιάζει, πώς φαίνεται, με τον ίδιο τρόπο θα είναι ευχαριστημένος και με την εμφάνιση των άλλων. Αν ακούτε έναν άνθρωπο να κριτικάρει συνέχεια τους άλλους και να βρίσκει συνεχώς ελαττώματα στην εμφάνιση των άλλων, είναι σίγουρο πως ο ίδιος δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με τη δική του εμφάνιση. Σας το έχω πει και άλλες φορές, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Δεν υπάρχει άσχημος άνθρωπος. Δεν είπα, οι άνθρωποι είναι τόσο υπέροχα δημιουργήματα που είναι όλοι όμορφοι. Και όλοι οι σκύλοι είναι όμορφοι. Και όλοι οι γάτοι είναι όμορφοι. Και όλα τα ζωάκια είναι όμορφα. Και όλα τα λουλούδια είναι όμορφα. Και όλα τα πλάσματα στη φύση είναι όμορφα. Είναι όμορφος ο κόσμος μας. Εμείς τον ασχημένουμε φορώντας τα γυαλιά, όχι της μοιοπίας, τα γυαλιά των δικών μας συμπλεγμάτων και των δικών μας ζητημάτων, τα οποία αντί να τα επιλύσουμε, τα ξερνάμε πάνω στους άλλους. Σοβαρά. Αν ο οποιοσδήποτε έχει αρνητική γνώμη για την εμφάνιση των άλλων, τη λέει αυτή τη γνώμη και τη φωνάζει αυτή τη γνώμη, τότε τι κάνει? Το δικό του κομπλεξιλίκι το μεταβιβάζει στον άνθρωπο που τον ακούει. Και όντως κάποιες ηλικίες είναι πολύ ευάλωτες. Και η παιδική ηλικία, η εφηβική ηλικία είναι ηλικίες στις οποίες η αυτοεκτίμηση δεν έχει ακόμη χτιστεί. Η αυτοπεποίθηση πολλές φορές είναι εύθραυστη. Το εγώ είναι εύθραυστο σε αυτές τις ηλικίες και εύκολα ένα παιδί, ένας προέφηβος, ένας έφηβος ή ακόμη και ένας νεαρός ενήλικας επηρεάζεται από τη γνώμη των άλλων. Για να μην επηρεαζόμαστε από τη γνώμη των άλλων πρέπει να έχουμε ισχυρή αυτοεκτίμηση πρώτα απ' όλα και δευτερευόντως ψηλή αυτοπεποίθηση. Η αυτοεκτίμηση είναι μια γενικότερη έννοια και βαθύτερη έννοια από την αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με τη γνώμη που έχουμε συνολικά για τον εαυτό μας διαχρονικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος με ψηλή αυτοεκτίμηση πιστεύει ότι είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος, ένας όμορφος άνθρωπος, ένας έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος καταφέρνει αρκετά πράγματα στη ζωή του. Μπορεί μερικές φορές να μην τα καταφέρνει και τόσο καλά, αλλά γενικότερα χτιμάει τον εαυτό του. Η αυτοπεποίθηση είναι η πίστη που έχουμε σε κάποιες δεξιότητές μας. Για παράδειγμα, αν μαγειρεύω πολύ καλά και αν κάθε φορά που φτιάχνω ένα φαγητό μου βγαίνει ακριβώς όπως το προγραμμάτιζα και αρέσει σε όλο τον κόσμο, έχω αυτοπεποίθηση στις μαγειρικές μου ικανότητες γιατί γνωρίζω στην πράξη ότι μαγειρεύω καλά. Αν όμως κάψω το φαΐ 2-3 φορές, αν το κάνω ανάλατο, αν δεν το ψήσω σωστά, θα πέσει η μαγειρευτική μου αυτοπεποίθηση, επειδή η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει με τα δεδομένα τα πρόσφατα. Ενώ η αυτοεκτίμηση είναι μια ευρύτερη έννοια, πιο διαχρονική. Τώρα, ως γονείς, όσοι είμαστε γονείς και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να περπατούν τους δρόμους της ζωής με όσο το δυνατόν περισσότερη χαρά, ευεξία και ψυχική υγεία, πρέπει να στοχεύσουμε πρωτίστως στην ανύψωση της αυτοεκτίμησης τους και δευτερευόντως της αυτοπεποίθησης τους. Γιατί η αυτοπεποίθηση, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πιο εύκολα μεταβλητή και μεταβάλλεται πολύ περισσότερο με βάση τα γεγονότα. Και επίσης, ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να επανέλθει γρήγορα, έχει δηλαδή ψυχική ανθεκτικότητα, όταν θα δεχθεί ένα τέτοιο σχόλιο. Ένα σχόλιο το οποίο να είναι απορριπτικό ως προς την εμφάνισή του. Είναι δύσκολο πράγμα να διατηρήσεις την αυτοπεποίθησή σου όταν δέχεσαι αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή σου.
Εάν όμως έχεις υψηλή αυτοεκτίμηση, αγαπάς τον εαυτό σου διαχρονικά και εκτιμάς τον εαυτό σου διαχρονικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις γνώσεις που έχεις και τις γνώσεις της ψυχολογίας. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική γνώση ότι αυτός ο οποίος έχει την ανάγκη να κατηγορεί τους άλλους σημαίνει ότι πρωτίστως κατηγορεί τον εαυτό του. Αυτός που βλέπει ελαττώματα πάνω στους άλλους σημαίνει ότι συνεχώς βλέπει ελαττώματα πάνω στον εαυτό του. Και προσοχή, μιλάμε για ανθρώπους των οποίων τη γνώμη δεν ζητήσαμε. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που στεκόντουσαν στον δρόμο και περνούσε κάποιος από εκεί. Είδα φως και μπήκα. Δηλαδή βλέπω μια κοπέλα στον δρόμο, αυτή η κοπέλα δεν με γλυκοκοίταξε, δεν ασχολήθηκε μαζί μου, οπότε εγώ νιώθω την ανάγκη να βγάλω τη χολή μου πάνω. Κάπως έτσι το ερμηνεύω εγώ, δεν μπορώ να είμαι και σίγουρη τι ακριβώς συνέβηκε, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει πει αυτό το πολύ άσχημο σχόλιο για την κοπέλα, δεν έχει καθόλου αυτοεκτίμηση, ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του ωραίο και έχει παράπονο ότι δεν τον κοιτάνε οι κοπέλες. Άρα, γιατί να μην με κοιτάνε οι κοπέλες που εγώ νιώθω πως είμαι άσχημος? Ξαναλέω, κανείς άνθρωπος δεν είναι άσχημος, προφανώς νιώθει ο ίδιος πως είναι άσχημος. Γιατί να μην με κοιτάνε οι κοπέλες? Εγώ θα πω ότι αυτές δεν βλέπονται. Και αυτή η συγκεκριμένη, γιατί να μην κοιτάξει, αυτή δεν βλέπετε. Άρα, όταν έχω υψηλή αυτοεκτίμηση, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το γνωστικό εργαλείο, τη γνώση δηλαδή ότι ένας κομπλεξικός θα βγάλει το κόμπλεξ του επάνω μου και να μην το πάρω προσωπικά. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει προσπάθεια και συνεχή προσπάθεια να χτίζουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας. Εννοείται ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε όμορφοι, έχουμε ωραία χαρακτηριστικά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι. Πραγματικά δεν έχω δει άνθρωπο άσχημο μέχρι σήμερα, δεν ξέρω. Ακόμη και κάποιοι που μπορεί να θεωρούνται άσχημοι από πολλούς, για μένα έχουν μια χάρη, έχουν μια γοητεία. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ομορφιά. Είμαστε όλοι όμορφοι, έχουμε όμως και δυνατά σημεία, έχουμε και αδύνατα σημεία. Δεν είναι κακό να έχουμε μια ρεαλιστική γνώση της εμφάνισης μας, βασισμένη όμως όχι πάνω στα κομπλεξιλίκια μας. Βασισμένη όχι πάνω στο τι μας έχει πει ο κάθε τυχαίος. Βασισμένη πάνω στην ρεαλιστική αξιολόγηση του εαυτού μας. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω το δικό μου το παράδειγμα. Είμαι μια γυναίκα 47 χρόνων. Έχω ύψος 1,63 εκατοστά και την τελευταία φορά που ζυγίστηκα ήμουν 85 κιλά. Άρα είμαι μια γεμάτη γυναίκα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είμαι και παχουλή γυναίκα. Ξέρω πλέον στην ηλικία των 47 ετών ότι είμαι ένας συμπαθητικός άνθρωπος, που έχω γενικά αρμονικά χαρακτηριστικά, ξέρω ότι είμαι προς τη βαριά μεριά της ζυγαριάς. Άρα ο τύπος του σώματός μου είναι ο τύπος της αφράτης γυναίκας, της γεμάτης γυναίκας. Ξέρω ότι για πολλούς ανθρώπους το να είναι κάποια γυναίκα παχουλή δεν είναι ωραίο εμφανισιακά. Ξέρω όμως ότι και για πολλούς άλλους ανθρώπους είναι ιδιαίτερα ελκυστικό μια γυναίκα να είναι παχουλή. Άρα ξέρω ότι αν κάποιος έρθει και μου πει πω τι χοντρέλα είσαι, πω είσαι σαν βαρέλι, πως είσαι έτσι σαν ελέφαντας. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν γουστάρει τις γυναίκες οι οποίες είναι στη βαριά μεριά της ζυγαριάς. Και προφανώς ίσως και ο ίδιος να είναι ο ίδιος χοντρός ή να φοβάται μήπως γίνει ο ίδιος χοντρός, γιατί ίσως η μάνα του τα χοντρή, η γιαγιά του τα χοντρή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το ξέρετε αυτό, ότι αν έχουμε γονιούς χοντρούς, οι οποίοι έφεραν βαραίως το γεγονός ότι ήταν χοντροί και δεν είχαν εξοικειωθεί με το σωματότυπο τους, μπορεί να μας μεταφέρουν αυτό το φόβο ότι και εμείς μπορεί να γίνουμε χοντροί και να βασανιζόμαστε μια ζωή. Το έχω δουλέψει αυτό το πράγμα στο γραφείο με κόσμο. Θυμάμαι τώρα μια κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα, της οποίας η μαμά της όμως ήταν 150 κιλά, νομίζω, η μάνα της, η οποία ζούσε όλη της τη ζωή κάνοντας συνεχώς δίαιτες και ταλαιπωρούμενη και χτυπόμενη στα γυμναστήρια. Δεν είναι πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, είναι πολύ ωραίο πράγμα να αθλήσεις, αλλά είναι πολύ ταλαιπωρητικό να το κάνεις καθ' υπερβολή και να το κάνεις συνέχεια και να σκέφτεσαι ότι χάσω μια μέρα από το γυμναστήριο, θα παχύνω και θα γίνω σαν τη μάνα μου, το κάνεις ψυχαναγκαστικά δηλαδή. Η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα περί του βάρους, γιατί τα γονίδια είναι. Όταν γεννιέται ένα παιδί, κληρονομεί γονίδια από 7 γενιές, λέμε εδώ στην Κύπρο. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι σε αυτή τη φάση που σας έχω περιγράψει τώρα, σκεφτείτε 1,63 ύψος, 85 κιλά βάρος, αφράτη, γεματούλα, χοντρούλα, όπως θέλετε πέστε το. Έχω μία κόρη που έχει το ίδιο ύψος μαζί μου και είναι το πολύ 50 κιλά. Και έτσι είναι το σκαρί της και δεν παχαίνει. Δεν σημαίνει ότι όταν είναι η μάνα σου παχιά θα γίνεις και εσύ παχιά. Ήταν η μάνα σου κοντή, θα γίνεις και εσύ κοντή.
Πιο πιθανόν η μάνα σου ήταν κοντή να γίνει κοντή παρά η μάνα σου ήταν παχιά να γίνει παχιά. Γιατί είναι διαφορετικά τα γονίδια του ύψους από τα γονίδια του σωματότυπου. Όπως και να έχει όμως. Όπως και να έχει όμως. Έχουμε μια ρεαλιστική γνώση του ποιοι είμαστε. Ξέρουμε ότι έτσι όπως είμαστε, σε κάποιους ανθρώπους αρέσουμε πολύ. Σε κάποιους ανθρώπους δεν μπορούμε να αρέσουμε καθόλου. Και τι γίνεται με την εμφάνιση? Έχω πει για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα σε ένα πρόσφατο βίντεο ότι αν αρέσεις σε όλους σημαίνει έγινες χαμελέοντας. Αλλάζεις για να αρέσεις σε όλους. Εμφανισιακά δεν γίνεται να αρέσεις σε όλους. Γιατί δεν έχουν όλοι τα ίδια γούστα. Αν σε θέματα χαρακτήρας και προσωπικότητας μπορείς να προσποιείσαι ότι είσαι κάτι που δεν είσαι για να γίνεις αρεστός, στην εμφάνιση δεν μπορείς. Δεν μπορώ ξαφνικά να κοντίνω, δεν μπορώ ξαφνικά να ψηλώσω, δεν μπορώ ξαφνικά να ξεφορτωθώ 30 κιλά, δεν μπορώ ξαφνικά να πάρω 30 κιλά για να αρέσω σε όλους. Άρα εμφανισιακά δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Σε ποιους έχει σημασία να αρέσουμε? Στον εαυτό μας πρώτα. Και αν δεν αρέσουμε στον εαυτό μας, πρέπει να κάνουμε δουλειά για να αρέσουμε στον εαυτό μας, για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και αυτή η δουλειά γίνεται μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, την πνευματικότητα και την ψυχοθεραπεία. Άρα πρώτα πρέπει να αρέσουμε στον εαυτό μας και έπειτα να αρέσουμε στους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κατ' επιλογή ουσιαστικές σχέσεις. Γιατί, για παράδειγμα, με τους συγγενείς δεν έχουμε κατ' επιλογή ουσιαστικές σχέσεις. Και πολλά νέα κορίτσια και νέα αγόρια δέχονται αρνητικά σχόλια από συγγενικά τους πρόσωπα. Γιαγιάδες, παππούδες, θείους κλπ. Μα πως χόντρινες έτσι, μα πως αδυνάτησες έτσι, μα πως δίνες έτσι, πως κάνεις. Άρα, μπορεί στους συγγενείς μας να μην αρέσουμε, γιατί οι συγγενείς μας μπορεί να είναι, χρησιμοποιώ τον όρο της καθομιλουμένης, κομπλεξική, τον όρο της ψυχολογίας συμπλεγματική. Μπορεί να είναι προβληματική η συγγενείς μας, μπορεί να είναι τοξική η συγγενείς μας, μπορεί να βρίθουν κακίας. Σημασία έχει εμφανισιακά να αρέσουμε στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που κατ' επιλογή έχουμε στενές σχέσεις μαζί τους. Και προσέξτε ιδιαιτέρως το κομμάτι των ερωτικών σχέσεων. Είναι τεράστια παγίδα να προσπαθούμε να αρέσουμε εμφανισιακά σε κάποιον που δεν αρέσουμε εμφανισιακά. Αν δεν αρέσουμε σε κάποιον εμφανισιακά, αν θεωρεί το σωματότυπο μας ότι δεν είναι της προτιμήσεως του, το πρόσωπο μας ότι δεν είναι ελκυστικό για εκείνο το πρόσωπο ή δεν είναι ερωτεύσιμο, δεν τον τραβάει, δεν προσπαθούμε να αρέσουμε σε κάποιον που δεν αρέσουμε. Σ' όποιον αρέσουμε, λέει και το τραγούδι, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη και είναι αχρίαστο ξόδεμα ενέργειας να προσπαθούμε να αρέσουμε σε ανθρώπους που μας έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν τους αρέσουμε. Διευκολύνουν τη ζωή μας αυτοί που μας ξεκαθαρίζουν ότι δεν τους αρέσουμε, γιατί δεν έχουμε πλέον να ασχοληθούμε με αυτούς. Για όλα αυτά όμως, για να μπορείτε να διαχειριστεί κάποιος έτσι, πρέπει να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση. Και η υψηλή αυτοεκτίμηση χτίζεται μέσα από την ορθή διαπαιδαγώγηση, μέσα από τον προσωπικό αγώνα του κάθε ανθρώπου να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, τον προσωπικό πνευματικό του αγώνα, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση. Το κανάλι μας εδώ στο YouTube περιέχει βίντεο τα οποία είναι ψυχοεκπαιδευτικά και μέσα από την ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία για όποιον χρειάζεται λίγη περισσότερη βοήθεια. Την αγάπη μου σε όλους και να θυμάστε, είμαστε όλοι όμορφοι.